Στρίβουμε δηλαδή. Θα ανοίξουμε ένα μπουζουξί. Είναι τα κινητά, είναι τα κινητά. Και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισσαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιά σα τη ακράντος ο επιφανία, αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο. Η ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Σου Πνεύματος και ποιήσον αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και μεταλαμβάνωσιν εξ αυτού, ευλογίας πηγή, ιατρία παθών, αγιασμών ύπων πάσης επιβουλής ορατίστε και αοράτου αλεξιδήριο. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σημαίνοντας το τιτουλίας πρόσκυμα και καταξίωσον ημάς εμπιστήνε του αγιασμού σου για της του ύδατος τούτου μεταλήψεως του κεραμισμού και γενέστο νυν Κύριε εις υγεία ψυχήστε και σώματος. Σιγαρή ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομε στην το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου δίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων το ρούμενος και των σοφυλάτων δια τους αυρούς σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου δίκας της βασιλεύσης κατά
Παντοκράτορο Χεδρίνα στο φωτί το ηλιακό τα σύμπαντα και εφραίνων ημάς εν της ποίημασής σου. Ο τους προπάτορας ημών θέμενος εν το παραδείσο της τρυφής, ανάπαυσιν χορηγών αυτής από τον κόπο της ημέρας, ψυχαγωγία τε πνεύματος εν τη θέα και μεθέξη των θαυμασίων σου. Ο τον Θεόπτην Μωυσή και τους προφήτας καταξιώσας, ειδήν εν οράσει τα μεγαλεία σου, τους δε ιερούς μαθητάς αυτόπτας της εις μεγαλειότητος καταξιώσας γενέστε και μίζωνα όψεστε επαγγελάμενος, πρόσδεξε πολυέλε τας ευχαριστηρίους ταύτας, εν τεύξης ας προσφέρω μένση εν τη ώρα ταύτη, επί της εγγενείς της δε της εθούσης και κατάπτωψον αυτή πλούσια τα ελέησο. Της δε εν αυτή εργαζομένη στην ευλογία σου εξ απόστημα, κάθερον αυτών την διάνοια και χειραγώγησον αυτούς εις το αγαθόν, ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το ζώον δωρεόν αξίως ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα εις εμπίστη λαμβάνουσι εις ευλογίαν σου άκραντε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την καινή και αή και στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίσιμο δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του τιμίου ενδόξου προφήλου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ού την σύλληψη νεορτάζομεν, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων πεντεκέδεκα ιερομαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσε ημάς. Ξεκινάμε με τους χαιρετισμούς. Λόγω έχει το σεβασμιότατος Πολυγενής και Κύπησιο, στα Δελμάτια. Ευχαριστώ. Παναγιώτατε Δέσποτα, έμπλε η χαράς και ευφροσύνης εκ της υψηλής παρουσίας σας εις το μέσον πάντων ημών, σας καλησορίζομαι σήμερον εις τας εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Ενότητος Κιλκής
και εκφράζομαι δια μίαν εις έτη φοράν θερμάς ευχαριστίας και βαθύ εν ευγνωμοσύνην, καθότι αξιούμεθα λαός, άρχοντες, κλήρος και επίσκοπος να ευλογούμεθα υπό του Πατριάρχου του Γένους και προκαθημένου της Ορθοδοξίας, του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος του Πάνη. Μάλιστα, χαίρομαι ενηδιαζόντος και εκ του γεγονότος ότι ετελέσατε τον αγιασμόν επ' ευκαιρία των εγγενείων της αιθούσης πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητος Κιλκής. Η δημιουργία της εν λόγω αιθούσης είναι χαρακτηριστικό δείγμα του υψηλού πολιτιστικού επίπεδου του Δήμου Κιλκής και φανερώνει το ενδιαφέρον τόσο των περιφερειακών αρχών όσο και των πολιτών δια θέματα αφορώντα εις αξίες διαχρονικάς, συνδεδεμένας μετά του ήθους και των χριστιανικών παραδόσεων του ευσεβούς ημών γένους. Διότι εκφράζομαι θερμάς ευχαριστίας προς τον Περιφερειάρχη κύριον Απόστολο Τζιτζικώστα και προς τον Αντιπεριφερειάρχη Κιλκής κύριον Ανδρέαν Βεργίδη δια την κατασκευή της αιθούσης ταύτης. Το θέμα της σημερινής ημερίδος, δια της οποίας εγγενιάζεται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αφορά εις το όραμα μιας οικολογικής Μητροπόλεως για τον 21ο αιώνα. Εκκλησία, πολιτεία, φιλοσοφία και θεολογία. Και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καταλληλότερο πρόσωπο δια να εμπνεύσει πάντας εμάς τους μετέχοντας εις την ημερίδα ταύτην από εμάς Παναγιώτατε, δεδομένου ότι την χάνωσιν της πάση γνωστέ και μάλιστα παγκοσμίως εκολογικές σας δραστηριότητες, οι οποίες κατά κοινή ομολογία έχουν συστευτεί με τα μεγάλης επιτυχίας και έχουν συμβάλει τα μέγιστα εις την ευαισθητοποίηση οργανισμών, παραγόντων και πολλών ανθρώπων αναφορικώς προς το θέμα προστασίας του περιβάλλοντος. Η Εκκλησία, η Πολιτεία, η Φιλοσοφία και η Θεολογία εις άμεσον και αγαστήν συνεργασία δύναται να διαφυλάξωση το περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε η Μετέρα Μητρόπολης Πολιανής και Κυρκυσίου, εμπνεωμένη υπό τη συμμετέρου παραδείγματος, είτε επιθυμεί να διασωθεί το οικοσύστημα, το φυσικό περιβάλλον, ως δημιούργημα του Θεού της αγάπης, προκειμένου να διασωθεί και ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος βεβαίως αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του περιβάλλοντος αυτού του κόσμου. Το έδαφος, το υπέδαφος, τα ύδατα, η χλωρής και η πανής, ο αήρ, η ατμόσφαιρα και συνελώντι υπήν το περιβάλλον ολόκληρον, μολύνονται επικινδύνως ιδίως κατά την βιομηχανική επανάσταση εκ της αφροσύνης του ανθρώπου και των διαρκών καταχρήσεων. Και τι με έλυγενέστε, δύσκολο το ερώτημα. Πάντως, μέσω της συνεχούς καλλιέργειας μιας υγιούς οικολογικής συνειδήσεως, δυνάμεθα να ελπίζομαι και να αισιοδοξούμε. Εύχεστε, Παναγιώτατε, να αποκτήσουμε οι πάντες σύνεση και αγάπη δια το οικοσύστημα, καθότι αυτό αποτελεί μέγιστο θαύμα της αγάπης του Θεού δι' ημάς. Εις το σημείο αυτόν επιτρέψατε μη, Παναγιώτατε, να ευχαριστήσω εκ μέσης καρδίας των Πρόεδρων της παρούσης οικολογικής ημερίδος, ελογημότατο καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, και τους εκλεκτούς ομιλητάς, σεβασμιότερο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κύριο Σημεών, πρόεδρο της Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος, τον κύριο Ιωάννη Σαρμάν, πρώην Πρωθυπουργών και επίτιμο Πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλων, πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως και Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τέλος τον Πανοσιολογιώτων Αρχιμανδρίτη κύριο Ισίδρο Κάτσον, επίκουρον Καθηγητή Φιλοσοφίας και Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αντιπρόεδρον της Οικολογικής ΑΜΚΕ, δηλαδή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, της Ιεράς Μητροπόλεως Κολυνής και Κυρκυσίου Κορμοράνος,
η οποία ήδη δραστηριοποιείται περιβαλλοντολογικά στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράς Ιμών Μητροπόλεως. Σας ευχαριστούμε και αύτης Παναγιώτατε και παρακαλούμε όπως ευλογήσετε δια των πατρικών και πατριαρχικών σας ευχών τα συνεργασίας της οικολογικής μας ημερίδος. Και να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανωδική πορεία της Μακεδονίας της Βόρειας Ελλάδας. Παναγιώτατε, κάθε επίσκεψη στον τόπο μας, επίσκεψη δική σας, έχει εξαιρετική σημασία. Γιατί αναμφισβήτητα στο πρόσωπό σας αναγνωρίζουμε μια προσωπικότητα που έχει κερδίσει το σεβασμό όχι μόνο των συμπατριωτών μας, αλλά ολόκληρης της παγκόσμιας κοινότητας. Αλλά και γιατί αντλούμε τεράστια δύναμη, ελπίδα και αισιοδοξία από σας και το παράδειγμά σας. Από τη σταθερή προσήλωσή σας στις πανανθρώπινες και οικουμενικές αξίες. Από τις παρεμβάσεις σας υπέρ της ειρήνης, της συνεργασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από τον αγώνα σας για το φυσικό περιβάλλον και την ανάγκη για την προστασία του. Από τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τις σύγχρονες προκλήσεις. Κι αν κάτι μας έχει διδάξει ήδη το πρώτο μισό, το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, είναι ότι το μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε έχουμε την ηθική και αντικειμενική υποχρέωση να αναζητήσουμε συνέργειες, τις συνεργασίες. Αυτό βέβαια εμείς ως Περιφερεία Κεντρικής Μακεδονίας το γνωρίζουμε καλά. Γιατί είναι και ο δικός μας δρόμος. Είναι και η δική μας επιλογή όλα αυτά τα χρόνια. Συνέργειες και συνεργασίες. Που ιδιαίτερα στο πεδίο της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής έχουν βασικό εταίρο την Εκκλησία. Και θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή τους Άγιους Αρχιερείς και ασφαλώς τον Οικοδεσπότη Μητροπολίτη Κυλικής για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε όλοι μαζί σε αυτό το πεδίο. Γιατί πιστεύουμε ακράδαντα, Παναγιώτατε, ότι για να προοδεύσει ένας τόπος πρέπει να ευημερούν πρωτίστως οι άνθρωποι του. Γιατί πιστεύουμε και εφαρμόζουμε στην πράξη τη συνεργασία. Και αυτό ακριβώς αποτυπώνει και το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα. Την πρόοδο της πράξης, τη συνεργασία. Το νέο συνεδριακό αυτό κέντρο, αυτός ο νέος σύγχρονος χώρος πολλαπλών χρήσεων που κατασκευάστηκε αποκλειστικά με πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Κυλικής, θα γίνει πόλος συνεργασίας και δημιουργίας για όλο το Κυλικής και την ευρύτερη περιοχή. Και θέλω εδώ να συγχαρώ ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη Κυλικής, τον Ανδρέα Βεργίδη, που είχε την ιδέα και ανέλαβε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε αυτό το υπερσύγχρονο κέντρο. Θέλω όμως να συγχαρώ και τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής μας Ενότητας, που εργάστηκαν ακούραστα αυτά τα χρόνια για να γίνει πράξη αυτό το πραγματικά πολύτιμο για την τοπική κοινωνία έργο. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ επίσης τους περιφερειακούς μας συμβούλους, αντιπεριφερειάρχες, από όλες τις παρατάξεις, γιατί εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, Παναγιώτατε, λειτουργούμε ως ένα, πέρα και έξω από τις όποιες αντιπαραθέσεις. Θέλω να το υπογραμμίσω. Το νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο χωρητικότητας 230 ατόμων που στεγάζεται εντός της αντιπεριφέρειας Κυλικής δημιουργήθηκε, και αυτό είναι σημαντικό, για να αξιοποιείται όχι μόνο για τις ανάγκες της αντιπεριφέρειας αλλά από όλους τους θεσμούς, τους φορείς και τους συλλόγους αυτού του τόπου, από το Επιμελητήριο και τη Μητρόπολη, τα σωματεία, την επιχειρηματική κοινότητα, τις ενώσεις και τελικά την ίδια την κοινωνία. Και βέβαια, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Δήμαρχοι, εξασφαλίσαμε ότι αυτός ο χώρος, πέρα από τη δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδρίων και ημερίδων, όπως η σημερινή πολύ σημαντική ημερίδα, και θέλω να χαιρετήσω την παρουσία αυτών των κορυφαίων ομιλητών που σήμερα βρίσκονται κοντά μας για την έναρξη της ημερίδας αυτής. Πέρα λοιπόν από τη δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδρίων και ημερίδων, μπορεί να φιλοξενεί πράγματι
πολιτικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δρόμενα, όπως είναι εκθέσεις, παραστάσεις και προβολές. Γι' αυτό το νέο σύγχρονο αυτό συνεδριακό κέντρο είναι σημαντικό και μοναδικό, γιατί απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας του Κιλκής, σε όλους τους συμπολίτες μας. Εντάσσεται στο πλέγμα των έργων που υλοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια εδώ, στο Κιλκής, για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Κιλκής. Παναγιώτατε, κλείνοντας, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω ότι δίπλα στις υποδομές και εδώ στο Κιλκής αυτά τα χρόνια ως Περιφερειακή Αρχή παραδώσαμε πολλές υποδομές και ακολουθούν σημαντικές υποδομές που θα παραδοθούν και το επόμενο διάστημα, δίπλα στις επενδύσεις, δίπλα στις τεχνολογικές εξελίξεις, ραχοκοκαλιά και σημείο αναφοράς της πολιτικής μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν και θα παραμείνει η αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή, η σύγκληση. Είναι όλα αυτά, Παναγιώτατε, για τα οποία δίνεται σπουδαίους και μεγάλους αγώνες. Όλα αυτά τα χρόνια έχοντας πάντα στο κέντρο τον άνθρωπο. Σε αυτούς τους στόχους θα είμαστε πάντα συνοδοιπόροι σας. Θέλω λοιπόν να σας καλωσορίσω στο Κιλκής, να σας καλωσορίσω και πάλι στην Κεντρική Μακεδονία, σε αυτόν τον τόπο που πλέον πατάει γερά στα πόδια του, προσδίδοντας τη δυναμική του στη νέα ισχυρή Ελλάδα που χτίζουμε, σε μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη. Θέλω, κλείνοντας, Παναγιώτατε, επειδή μάλλον είναι η τελευταία φορά που σας υποδέχομαι στην Κεντρική Μακεδονία ως Περιφερειάρχης, να σας πω ότι είμαι βαθιά συγκινημένος. Και για όλους εμάς και τους πολίτες του Κιλκής είναι εξαιρετική τιμή να σας έχουμε κοντά μας. Είμαστε πολύ τυχεροί ως Ελληνισμός, αλλά και ως Ορθόδοξοι σε όλο τον κόσμο, που έχουμε ως κεφαλή της πίστης μας εσάς, Παναγιώτατε. Και να ξέρετε ότι εδώ, στην Κεντρική Μακεδονία, θα συναντάτε πάντα φίλους και ανθρώπους που σας αγαπούν, που σας παρακολουθούν και που πιστεύουν στο θεάρεστο έργο σας. Καλώς ορίσατε, σας ευχαριστώ πολύ και καλωρίζει την αίθουσά μας. Περιάρχη Κιλκής, τον Ανδρέα τον Βεργίδη, να σας παραδώσουμε κάτι σε ανάμνηση αυτής της επισκέψεώς σας, ένα εγκόρπιο. Μιας οικολογικής Μητροπόλεως για τον 21ο αιώνα, Εκκλησία, Πολιτεία, Φιλοσοφία και Θεολογία, την ομιλία την οποία θα μας εκφωνήσει ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πετριάρχης. Παναγιώτατε, τον οικολόγο. Ιερότατε Μητροπολίτα Δημητριάδος και Αλμυρού, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερονύμου, Ιερότατε Μητροπολίτα Πολιανής και Κιλκισίου, κύριε Βαρθολομέ, Ποιμενάρχα της Θεοσόστου Ταύτης Επαρχίας, Τιμιότατη και Προσφυλέστατη Αδελφή Ιεράρχε, Εξοχότατε κύριε Περιφερειάρχα Κεντρικής Μακεδονίας, θερμά συγχαρητήρια για την επαξία ανάδειξή σας εις Επίτροπον της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκή Κομισιόν, άξιος. Εξοχότατοι κύριοι πρώην Πρόεδρε και πρώην Αντιπρόεδρε της Ελληνικής Κυβερνήσεως, εντιμότατε κύριε Αντιπεριφερειάρχα Κιλκής μετά των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, εντιμολογιότατοι άρχοντες οφικιάλοι της Μεγάλης Εκκλησίας,
ευλογημότατοι κύριοι καθηγητέ, εκλεκτοί συμμετέχοντες εις την ημερίδα, τέκνα εν κυρίω αγαπητά. Ασμένος συμμετέχομεν στην παρούσα οικολογική ημερίδα με θέμα το όραμα μιας οικολογικής Μητροπόλεως για τον 21ο αιώνα. Εκκλησία, πολιτεία, φιλοσοφία και θεολογία εις το σήμερον εγγενιαστέν πανηγυρικός συνεδριακών κέντρων της Περιφερειακής Ενότητος Κιλκής της Περιφερίας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλορίζικο και από μένα. Εν το προσώπο σας εξοχότατε κύριε Περιφερειάρχα, συγχαίρομαι πάντα στους συντελεστάς της αναγέσεως του συνεδριακού τούτου κέντρου. Ευχαριστούμενοι μας, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Κιλκής και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τιμητική υποδοχή, καθώς και όλους τους αγαπητούς παρόντας. Θερμά σε ευχαριστία σε εκφράζομεν επίσης για την ωραία προσφώνησή σας, κύριε Περιφερειάρχα. Είναι γνωστόν της πάσης ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο πρώτον εις των χριστιανικών κόσμων ανέδειξε τας πνευματικάς διαστάσεις του συγχρόνου οικολογικού προβλήματος. Ετώνησε την σημασία της συμβολής της Εκκλησίας και της θεολογίας της εις την κατανόηση των αιτίων του και εις την αντιμετώπιση του και ανέπτυξε ποικίλα δράσης επικαίρου οικολογικής μαρτυρίας με στόχον την έμπρακταν αξιοποίηση των οικοφιλικών αρχών και παραδόσεών της επαγαθώ της κτήσεως. Εσχετικές δράσεις της Μεγάλης Εκκλησίας, οι οποίες συνεχίζονται ήδη επί 35 ετίαν, προείλαγον των διορθόδοξων, των διαχριστιανικών και των διαθρησκειακών διάλογων για την δυνατή συμβολή της Εκκλησίας και των θρησκειών γενικώς εις την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ενέπνευσαν επίσης πολιτικούς ηγέτας, κοινοβούλια, παράγοντας της οικονομικής ζωής, οικολογικά κινήματα, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, οργανώσεις αναρρυθμίτους ανθρώπους απαντακού. Ανέδειξαν την αλήθεια ότι ουδέν όραμα για το μέλλον έχει αξία εάν δεν αναφέρεται εις την προσδοκία ενός κόσμου ο οποίος θα είναι και θα λειτουργεί ως πραγματικός οίκος του ανθρώπου. Επρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου έστρεψαν την Ορθόδοξον Θεολογία εις τη μελέτη και προβολή του οικολογικού περιεχομένου της χριστιανικής ανθρωπολογίας και κοσμολογίας, της ευχαριστιακής χρήσεως της δημιουργίας και του Ορθοδόξου ασκητισμού. Η σχετική βιβλιογραφία είναι εκτενεστάτη και αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της συγχρόνου Ορθοδόξου θεολογίας και της μαρτυρίας της έναντι των μεγάλων προβλημάτων και των παγκοσμίων προκλήσεων της εποχής μας. Κεντρική θέση εις των χώρων αυτών κατέχει το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου και ακαδημαϊκού Ιωάννου Ζιζιούλα, του πρωτεργάτου της θεολογικής οικολογίας. Πέραν όλων αυτών, αναφορικός προς το ειδικό θέμα της παρούσης ημερίδος, το όραμα μιας οικολογικής Μητροπόλεως για τον 21ο αιώνα, υπενθυμίζουμε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει επανειλημμένως απευθυνθεί προς τας Αρχιεπισκοπάς και τας Μητροπόλεις του, τας Ενωρίας και τας Ιεράς Μονάς, τας οποίας εκάλεσε να αναπτύξουν οικολογικάς δράσεις και συγκεκριμένας πρακτικάς δια την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και δια την ευρυτέρων ευαισθητοποίηση πρωτίστως της νέας γενεάς απέναντι στην οικολογική κρίση.
εις το πατριαρχικό μήνυμα επί τη ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της 1ης Σεπτεμβρίου 2018 είχομε σημειώσει. Η Μήτηρ Εκκλησία καλείτας ανά την Οικουμένη Αρχιεπισκοπάς και Μητροπόλης αυτής, τα Σενορίας και τα Ιεράς Μονάς να αναπτύξουν πρωτοβουλίας και συντονισμένας δράσης προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποιήσεως, να οργανώσουν συνέδρια και ομιλίες, ώστε οι πιστοί να συνειδητοποιήσουν ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι πνευματική ευθύνη εκάστου εξ ημών. Είναι πνευματική ευθύνη. Το φλέγον θέμα της κλιματικής αλλαγής, τα αίτια και επιπτώσεις του δια τον πλανήτη και την καθημερινότητα των ανθρώπων αποτελούν ευκαιρία δια προσεγγίσεις και συζητήσεις επί τη βάση των αρχών της θεολογικής οικολογίας και δια συγκεκριμένας πρακτικάς παρεμβάσεις. Είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί έμφασης εις την δράση εις τοπικών επίπεδων. Η ενορία αποτελεί το κύτταρο της εκκλησιαστικής ζωής, χώρων προσωπικής παρουσίας και μαρτυρίας, επικοινωνίας και συνεργασίας, λειτουργικήν και διακονικήν κοινότητα. Ιδιαίτερα μέρημνα πρέπει να επιδειχθεί δια την οργάνωση της εν Χριστώ διαπαιδαγωγήσεως της νέας γενεάς, ώστε να καλλιεργείται εις αυτήν το οικολογικό ήθος. Η εκκλησιαστική κατήχηση πρέπει να ενσταλάζει στην ψυχή των παιδίων και των νέων τον σεβασμόν προς την καλήν λίαν πλάση. Κίνητρα διαδραστηριοποίηση στην προστασία του περιβάλλοντος και την ελευθεροποιών αλήθεια της απλότητος, της λιτότητος και του ασκητικού ήθους, του μετοχικού τρόπου του βίου και της θυσιαστικής αγάπης. Είναι απαραίτητον οι νέοι να κατανοήσουν την ευθύνη των δια την εφαρμογή εν την πράξη των οικολογικών συνεπειών της πίστεώς μας, να γνωρίσουν και να γνωστοποιήσουν την καθοριστική συμβολή του Οικουμενικού Θρόνου εις την υπόθεση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Εν το αυτό πνεύματι, εις το αντίστοιχο πατριαρχικό μήνυμα της 1ης Σεπτεμβρίου 2019, εξαίρεται η ανάγκη περαιτέρω δραστηριοποιήσεως δια την εφαρμογή εν την πράξη των οικολογικών και κοινωνικών συνεπειών της Ορθοδόξου ημών πίστεως. Και πάλι να αναφερόμεθα εις την σημασία της κινητοποιήσεως της νέας γενεάς, εισαγωγικά. Είναι εξόχως σημαντικόν ότι εκαθημάς Αρχιεπισκοπέ και Μητροπόλης, πολλέ ενορίε και ιερέ μονέ έχουν αναπτύξει οικολογικάς πρωτοβουλίας και πρακτικάς δια την προστασία του περιβάλλοντος και ποικίλα προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερα έμφαση εις την εν Χριστώ διαπαιδαγώγηση των νέων, ώστε αυτή να λειτουργεί ως χώρος καλλιεργίας και αναπτύξεως οικολογικού ήθους και αλληλεγγύης. Η παιδική και η εφηβική ηλικία αποτελούν ιδιαιτέρως ευνοϊκάς περιόδους της ζωής του ανθρώπου διοικολογικήν και κοινωνικήν ευαισθητοποίηση και κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο δυναμισμός και ο ενθουσιασμός των νέων, η ροπή και η προθυμία προς δράση εμπλουτίζονται δια της συμμετοχής των εις την λειτουργική ζωή, εις την οποία καταφάσκεται η δημιουργία, οι κτήσεις διούται ως θεία δωρεά και ο άνθρωπος καλείται να λειτουργεί ως οικονόμος, φύλαξ και ιερεύς αυτής, προσάγων αυτήν ευχαριστιακός και δοξολογικός εις των δημιουργών.
παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα, τα δήθεν επιστημονικώς τεκμηριωμένα δεδομένα, η νεότης είναι περίοδος της ανθρωπίνης ζωής με πολλάς μεταφυσικάς αναζητήσεις και πολλήν ελπίδα δι' ένα καλύτερο κόσμο. Έχει μάλιστα λεχθεί ότι αποτελεί μίαν ιδιαιτέρως θρησκευτικήν φάση της ζωής μας. Επί της βάσεως αυτής, είπομε προ τριών περίπου εβδομάδων εις την σύναξη της Ιεραρχίας του Θρόνου, ενώπιον 160 περίπου αρχιερέων τα εξής περί της νεότητος. Εισαγωγικά και πάλι. Έχουμε την πεποίθηση, επιβεβαιωμένη συνεχώς δια των συζητήσεών μας με νέους και νέας, ότι εφόσον η νεολαία προσεγγιστεί με αγάπη, κατανόηση και πνεύμα αλληλεγγύης, όχι μόνον ανταποκρίνεται, αλλά αποκαλύπτει δημιουργικάς δυνάμεις εντυπωσιακάς, τας οποίας θαυμάζομαι. Η μετριότης ημών εντυπωσιάζεται συχνάκης από το γεγονός ότι οι νέοι και ενέοι μας διδάσκουν με τα σεβεστησίας των, με τα σιδέας και τα δράσεις των, με το φωτεινόν παράδειγμά των. Διαπιστούμεν καθημερινώς ότι επιδεικνύουν μεγαλύτερον ενδιαφέρον από τους ενήλικας δια την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και δια τα κοινωνικά προβλήματα. Η συνάντηση με τους νέους μας επιφυλάσσει πάντοτε χαράν και εκπλήξεις. Τέλος της παραπομπής. Εκλεκτοί παρόντες, πέραν πάσης αμφιβολίας, το φυσικό περιβάλλον απειλείται σήμερον όσον ποτέ άλλοτε η συνιστορική πορεία της ανθρωπότητος. Η οικολογική κρίση έχει παγκοσμίως διαστάσεις. Δεν γνωρίζει σύνορα. Έχει αρνητικές επιπτώσεις εις την πανίδα και την χλωρίδα, εις την ατμόσφαιρα και τα θαλάσσας, εις τους ζώντας και εις τας επερχομένας γενεάς των ανθρώπων, εδέ κοινωνικές συνέπειές της είναι ανυπολόγιστη. Η κλιματική κρίση αποτελεί το αποκορύφωμα του συγχρόνου οικολογικού προβλήματος και είναι ήδη αυτή και επώδυνος πραγματικότης. Ο πλανήτης μας πλέον δεν υπερθερμαίνεται, βράζει, κοχλάζει, σημειώνει ο Γενικός Γραμματεύς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το πολυδιάστατο οικολογικό πρόβλημα της εποχής μας είναι γέννημα της κρίσεως της ελευθερίας του ανθρώπου, του πολιτισμού του, της πολιτικής, της οικονομίας, της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της ηθικής και της θρησκείας του. Πάντες εις πολλά πτέωμεν. Η αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρά τα μοναδικά ευεργετήματά της δια την ζωή μας, ετροφοδότησε την έπαρση του ανθρώπου έναντι της φύσεως, την αντικειμενοποίηση και την χειραγώγησή της. Δεν είναι όμως δυνατόν η φιλοσοφία να ασκεί κριτική κατά του τεχνολογικού πολιτισμού και συγχρόνως να αποσιωπά την ειδική της ιδεολογική συμμετοχή εις τη μετατροπή του ανθρώπου εις maître possesseur de la nature, εις κύριον και κάτοχον της φύσεως. Ο δε χριστιανισμός δεν καθιέρωσε μεν ένα διεισμό ανθρώπου και φύσης, ούτε επέμενε πως το θέλημα του Θεού είναι να εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος τη φύση για να εξυπηρετεί τους δικούς του σκοπούς, όπως ήθελε ο Λίν Γουάιτ. Υπνόησε όμως εις την δυτική θεολογική παράδοση την μετατροπή του υγιούς ανθρωποκεντρισμού, του τεθεμελιωμένου εις την δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωσιν αυτό, εις ανθρωπομονιστικάς τάσης και εις των ατομοκεντρισμών,
ο οποίος, όπως γράφει ο Μητροπολίτης Περγάμου, βρίσκεται στη ρίζα της οικολογικής κρίσης. Εις άλλη συνάφεια, ο Περγάμος σημειώνει, ο ανθρωποκεντρισμός δεν είναι ανθρωπομονισμός. Μόνο σε περίπτωση που το πρώτο μετατρέπεται στο δεύτερο, έχουμε κάτι αρνητικό. Η οικολογική κρίση δεν είναι αποτέλεσμα του ανθρωποκεντρισμού, αλλά οφείλεται σε ανθρωπομονιστικές τάσεις και στη συμπεριφορά του ανθρώπου. Αυτά έλεγε ο Μακαρίτης Περγάμου. Όπως έχει γραφεί, ο σύγχρονος αυτοχειροτόνητος ανθρωποθεός, ο οποίος απειλεί σήμερον την ιδία την επιβίωσή του, μπορεί ίσως να αυτοαποκαλείται homo erectus, σίγουρα όμως δεν είναι homo sapiens. Ο homo anti-sapiens της εποχής μας γνωρίζει, αλλά συνεχίζει να δρά ως να μην εγνώριζε. Ο Λιν Γουάιτ σχολιάζει. Παρά τον Κοπέρνικο, όλο το σύμπαν κινείται γύρω από τον μικρό μας πλανήτη. Παρά τον Δαρβίνο δεν είμαστε μέσα στις καρδιές μας μέρος της φυσικής διαδικασίας. Είμαστε ανώτεροι από την φύση, την περιφρονούμε, είμαστε έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσουμε για να ικανοποιήσουμε ακόμη και το πιο σημαντικό καπρίσιο μας. Φαίνεται ότι η γνώση δεν φτάνει εις τα βάθη της ανθρωπίνης ψυχής. Δεν οδηγεί εις μεταστροφή, αλλά συνυπάρχει με κινησμόν και εαυτοκεντρισμόν. Τι ποιητέων. Προφανέστατα η πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον αειφορίας και οικολογικής ισορροπίας έχει τους όρους του. Κατονομάζομαι ενδεικτικώς δύο εξ αυτών. Πρώτον, οικολογική οικονομία. Είναι βέβαιο ότι το σήμερον κυρίαρχον πρότυπον οικονομικής αναπτύξεως επιτείνει την οικολογική κρίση και δεν εξυπηρετεί το αληθές συμφέρον του ανθρώπου. Δεν ανήκει το μέλλον εις την προσανατολισμένη αποκλειστικώς εις το κέρδος οικονομία, η οποία εκτιλήσεται άνευ υπολογισμού των οικοκαταστροφικών επιπτώσεών της. Κριτήριον μιας οικολογικής οικονομίας είναι ομούμετα των οικονομικών δικτών και τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Δεν νοείται ανάπτυξης εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Εν το πνεύματι τούτο, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη 2016, σοφώς κατονόμασε τους κινδύνους της ιδιονομίας της οικονομίας, της αυτονομήσεως αυτής από τα ζωτικά ανάγκας του ανθρώπου, οι οποίοι υπηρετούνται μόνον εντός βιωσίμου φυσικού περιβάλλοντος και προέτεινε μίαν οικονομία τεθεμελιωμένη εις τα σαρκάς του Ευαγγελίου. Και δεύτερον, ειρήνη μεταξύ των λαών, των θρησκειών και των πολιτισμών. Εις το Πατριαρχικό Μήνυμα της Συνδίκτου του έτους 2022 ανεφέρθημε εις τας περιβαλλοντικάς καταστροφάς τας οποίας προεκάλεσεν η επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας πέραν των ανθρωπίνων απολειών. Ετονίσαμε ότι κάθε πολεμική ενέργεια είναι και πόλεμος κατά της φύσεως και μία ανθρωπιστική καταστροφή. Ο κίνδυνος πυρηνικού ολοκαυτώματος, η ρήπανση του εδάφους, των υδάτων και της ατμοσφαίρας από τους βομβαρδισμούς, η αχρήστευση καλλιεργησίμων εκτάσεων και η καταστροφή του δασικού πλούτου, αυτά και πολλά άλλα δεινά του πολέμου, αποκαλύπτουν την σημασία της ειρήνης ως όρου δια την προστασία της κτήσεως. Ο αγών δια την ειρήνη είναι συμβολή εις την διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος.
Έχουμε εκφράσει πολλάκι στην πεποίθησή μας ότι η χριστιανική πίστη δύναται να συμβάλλει καθοριστικώς εις την υπέρβαση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας. Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία απέδειξε του Λόγου το αληθές δια της στρατεύσεώς της προς κατανόηση των αιτίων και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικολογικής κρίσεως. Είναι βέβαιον ότι η θεολογική οπτική αναδεικνύει αφανείς διαστάσεις του περιβαλλοντικού προβλήματος και αποκαλύπτει δυνατότητας λύσεώς του. Εν το πλαισίο της χριστιανικής αυτοσυνειδησίας, η προστασία της φύσεως αποκτά έμφαση ως εντολή του Θεού της ειρήνης, η οποία είναι ειρήνη με τον Θεό, ειρήνη με τον συνάνθρωπο, αλλά και ειρήνη με την γη και ειρήνη της γης. Η οικοφιλική συμπεριφορά είναι κεντρικών συστατικών της Ορθοδόξου ταυτότητός μας. Η ζωή της Εκκλησίας είναι νίκη εναντίον όλων των δυνάμεων οι οποίες συμβάλλουν ιδεολογικώς και εντυπράξη εις την καταστροφή της φύσεως και την διατάραξη των ανθρωπίνων σχέσεων. Είναι ασύμβατον με την αλήθεια της χριστιανικής υπάρξεως να μετατρέπουμε τον συνάνθρωπον εις αντικείμενο και την κτήση εις χρήσιμων υλικών. Ο ευχαριστιακός και ασκητικός τρόπος του βίου των χριστιανών, οι οποίοι εκόμιζον εις τους ναούς μας των σύτων, των ίνων και των έλεων, δια να τα αγιάσει ο ιερεύς και να αγιαστεί η ζωή και ο μόχθος των, διατηρεί και εις την εποχή μας ανυπέρβλητον επικαιρότητα. Θαυμάζομε το δοξολογικό ήθος των Ορθοδόξων πιστών, οι οποίοι τίποτε δεν εθεώρουν ειδικών των κατόρθωμα, αυτονόητων και δεδομένων, ούτε το ψωμί, ούτε το νερό, ούτε την υγεία και την ευτυχία, και εδόξαζον τον Θεόν για το δώρο της ζωής, εσέβοντο την ιερότητα της δημιουργίας και αισθάνοντο πανταχού την παρουσία του Θεού. Το επιχείρημα ότι η βίωση αυτού του ήθους της ευχαριστιακής και ασκητικής ελευθερίας είναι ανέφικτον εν το πλαισίο των συγχρόνων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών συνθήκων είναι τελείως σαθρόν. Η ποιότης μιας κοινωνίας δεν κρίνεται πρωτίστως από το επίπεδο οικονομικής και τεχνολογικής αναπτύξεως και κοινωνικής οργανώσεως, αλλά από το εάν σέβεται την ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου και την ακεραιότητα της δημιουργίας και από τον πνευματικό προσανατολισμό της. Η πίστη στον Θεό ως κτίστην των απάντων, δημιουργών του ανθρώπου κατηδίαν εικόνα και καθομοίωση αυτό, καθώς και η πίστη εις την ανανθρώπιση του Θεού Λόγου δια την ημετέραν σωτηρίαν, εμπνέει και ενισχύει τας δημιουργικάς δυνάμεις του ανθρώπου και προσφέρει διέξοδον ενώπιον των υπαρξιακών προβλημάτων και των μεγάλων προκλήσεων. Από αυτάς τας αιωνίους πνευματικά σαρκάς, η οποία είναι σύμφυτη με την θεανδρική ζωή της Εκκλησίας, τρέφεται και το όραμα της οικολογικής Μητροπόλεως. Το ζητούμενο είναι η στρατηγική αποτελεσματικής εφαρμογής αυτών των αρχών επί τη βάση των συγχρόνων δεδομένων, απαιτήσεων και δυνατοτήτων. Με αυτάς τα σκέψεις και τα αισθήματα, αγαπητοί παρόντες, κηρύσσομεν την έναρξη των εργασιών της παρούσης οικολογικής ημερίδος, συγχαίροντες δε τους εμπνευστάς, τους συντελεστάς αυτής και πάντας ημάς, τους συμμετέχοντας εις την πνευματική ταύτην εκδήλωση, βέβαια δια την επιτυχή
και καρποτόκων διεξαγωγήν της, επικαλούμεθα εφημάς την άφθη των χάριν και το αμέτριο των έλεος του Θεού, της σοφίας και της αγάπης, του δημιουργού και προνοητού Θεού. Σας ευχαριστώ για την προσοχή.